Έχουν αρχίσει τα συνθήματα, τα υβριστικά στις κερκίδες, που δεν λείπουν ποτέ από αυτά τα ντέρμπι. Δόνης προσπαθεί. Βάιος Καραγιάννης. Αποστολάκης. Θα κόψει ο Καραγιώλη. Παλιά για τον Μπατίστα, που θα κάνει μια σέντρα σούτ μάλλον. Μίδε 0 το πρώτο παιχνίδι στην Φιλαδέλφια, στον πρώτο γύρο. Ωραία παλιά για τον Δημητριάδη, τετατέτ με τον Βάντσικ. Δημητριάδης ανοίγεται, πάει να γυρίσει για τον Σαββίδη. Πολύ κοντά στην ευκαιρία στο σούτ. Και χάνεται η ευκαιρία για την ΑΕΚ, κυρίες και κύριοι, με τον Αλεξανδρή εδώ. Είδα τον Βάντσικ με πόση μεγάλη ψυχραιμία απέκρουσε. Φάση που ξαναβλέπετε. Παίρνει ο Δημητριάδης, προσπαθεί να ανοίξει, θα κόψει εκεί ο Καραγιώτης. Κόβει την τελευταία. Ανταλλαγές συμβριστικών συνθημάτων. Ας ελπίσουμε ότι δεν περνάνε. Μέσα από τα προσπαθεί να ξεφύγει, ζητάει βοήθεια, πατάει την μπάλα για τον Σαμπανάντοβιτς. Παύλος Οβαϊόνα. Γίνεται η σέντρα για τον Μπατίστα. Βλέπετε φάουλ που του κάνει ο Καλιτζάκη. Βλέπετε ξανά. Με πόσο πείσμα ο Ντανιέλ Μπατίστα στέκεται όρθιος. Απανατώ τα φάουλ που του γίνονται. Τελικά ο Κώστας Δημητριάδης το έδωσε. Και έτσι κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο 18ο λεπτό. Φάουλ για την ΑΕΚ. Βασιλόπουλος για τον Σαββίδη που συγκλίνει προς το κέντρο. Κάνει και το σουτ. Μια κόντρα με τον Σαδεύσκη που πατάει την μπάλα και δίνει στο Σαββίδη. Άνοιγμα αριστερά στον τεμαρκάρι στο Παύλο Παπαϊωάννου, που θα κάνει το λάθος. Μπατίστα επιτόπια τρίπλα. Ξεφεύγει. Θα χάσει τρίστα. Δημητριάδης. Και έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Φάουλ ζητάει ο Δημητριάδης. Βαζέχα. Χριστοδούλου. Πολύ καλή για τον Παύλο Παπαϊωάννου. Προσπαθεί να γυρίσει. Υπουργή και αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό. Αποστολάκης. Στέκεται όρθιος. Ξεφεύγει. Σπριντάρει. Μια-δυο τρίπλες. Ανατρέπεται. Βρίσκεται στο έδαφος. Και φάουλ. Και χειροκροτήματα βέβαια για τον Στράτο Αποστολάκη, που έκανε μια σπουδαία προσπάθεια. Κοιτάξτε εδώ. Το φάουλ τελικά που το έκανε ο Μανολάς. Ένα ακόμη φάουλ σε αυτό το ντέρμπι. Όπως το λάξει είναι στο έδαφος, ο διαιτητής λέει να... Από μια από τις κάμερες σε δύο που καλύπτουν το μεγάλο αυτό ντέρμπι. Μπατίστα παίρνει την κεφαλιά. Σαβεύσκη. Παλιά για τον Σαββίδη. Παίρνει ο Χριστοδούλου. Κάνει, αλλά είναι σε θέση offside ο Δημητριάδη. Ραβάκος πάει να πιάσει τα απευθεία σουτ. Ένα που βρέθηκε τόσο Μανολά, προσπαθεί να ξεφύγει, βγάζει και τη σέντρα. Κανείς όμως δεν είναι στην πορεία της μπάλας. Επιμένει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την πολιορκία της ΑΕΚ. Αποστολάκης για τον Σαραβάκο, δεν είναι ο Ψάιτ ο Σαραβάκος. Και έχουμε το γκολ, κυρίες και κύριοι. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 25ο λεπτό. 25ο προς 26ο. Ο Δημήτρης Σαραβάκος ανοίγει το σκορ. Κάστηκε από την απόφαση του Χριστοδούλου. Σε καλή θέση πάει να κάνει. Δεν είναι τίποτα. Συνεχίζεται λέει ο διαιτητής. Και Σαραβάκος το 2-0. Είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ένα εκπληκτικό εκρηκτικό που μέσα σε δύο λεπτά βάζει δύο γκολ σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Και νομίζουμε ότι αν κοιτάξουμε λίγο το βιβλίο της ιστορίας του έναν ποδοσφαιριστή, πολλά μπορεί να γίνουν είτε από εδώ είτε από εκεί. Είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Τζάκης και Μπατίστα. Ο Δημητριάδης προσπαθεί να τους χωρίσει, όχι βέβαια ο διαιτητής. Ξαναβλέπετε τη φάση. Εδώ παραλίγο να γίνει η έκρηξη. Κάνει πολλά μέτρα. Κόβει την μπάλα και έχουμε... Ο Μπατίστα που είναι μέσα στην περιοχή. Μπατίστα για τον Αλεξανδρή. Άσχημες στιγμές. Τελικά... Ναι, ο Φρανκ Κλόπας είναι αυτός που θα μπει στον αγώνα. Κλόπας. Σαββίδης.
βγαίνει έξω από τη γραμμή και βέβαια, έστω και καθυστερημένα, το είδε 1,5 λεπτό περίπου πριν τελειώσει το ημίχρονο και ενώ ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0. Όλοι οι παίκτες, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι Πατίστα. Ποιος θα το εκτελέσει τελικά αυτό το φάουλ θα δούμε. Τελικά είναι από τον Αλεξανδρή που χτυπάει πάνω στο τείχος. Το σούτ στη συνέχεια από τον Δήμητρη. Αλεξανδρής κλέβει την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει μόνος του μπροστά. Περνάει. Διαμαρτύρεται. Κάτι ζητάει και εκεί πέρα βέβαια δεν μπορεί να ζητήσει τίποτα άλλο εκτός από πέναλτι. Εφόσον ήταν μέσα στην περιοχή αυτή η φάση. Καινούριο φάουλ αφήνει το πλεονέκτημα διαιτητής. Ο Σαραβάκος είναι στο. Όχι, μάλλον δεν είναι ο Σαραβάκος. Την προσπάθεια του Κλόπα. Και τελικά μάλλον και μάθει. Δεν προλαβαίνουμε να περιγράφουμε τα. Η ευκαιρία, πολύ καλή ευκαιρία. Με τον Κρις Καλατζή. Η πρώτη κεφαλιά ήταν από τον Βαζέκα. Στη συνέχεια ο Καλατζής. Ήδη έχουμε φτάσει στο 46ο λεπτό. Ένα σούτ εδώ από τον Μπατίστα. Με τη μία, όπως λέμε, η μπάλα. Για τον Σαββίδη. Όπας. Και η λήξη του πρώτου ημιχρόνου, κυρίες και κύριοι, που βρίσκει τον Παναθηναϊκό να προηγείται. Ο Κλόπας με μία για τον Μπατίστα. Σαββίδης. Κλείνει πολύ προς το κέντρο, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Καραγιάννη. Μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Βαντσίκ. Κλόπας, Μπατίστα και φάουλ. Που κάνει αυτή τη σέντρα για τον Μανολά. Κερκίδες από τους φίλους της ΑΕΚ που προσπαθούν να την εμψυχώσουν, να την ενισχύσουν ηθικά. Σαββίδης λοιπόν στο κόρνερ. Ντοβίτς. Καραγιάννης. Κλόπας. Μπατίστα. Κλόπας. Τι λάθος μπάλι. Αποστολάκη. Η μπάλα γρήγορα. Λύσονται με κινηματογραφική. Αλεξανδρής για τον Σαββίδη. Μπατίστα. Θα να γίνει το 1-2. Αποστολάκης. Κάνει τρίπλες που δεν επιτρέπονται σε ένα ντέρμπι και έξω από την περιοχή. Γίνεται το σούτ από το. Το βολέ από τον Βαντσίκ, η κεφαλιά από τον Παύλο Παπαγιάννου, Φραντζέσκος. Τελικά ξεκαθαρίζει τα πράγματα και ο Παύλος Παπαγιάννου, δίνει αμέσως στον Αλεξανδρή. Δημητριάδης. Το έχει πάντα κοντά του σκιά, όμως κερδίζει τη μονομαχία. Παίρνει ο Κλόπας, προσπαθεί να ξεφύγει και έχουμε πλάγιο Παπαγιάννου. Σαββίδης. Αλεξανδρής με μία πολύ ωραία την μπάλα για τον Σαββίδη. Θα κάνει τη σέντρα. Δημητριάδης μέσα στην περιοχή. Κάνει το σούτ και η έξοχη επέμβαση από το Βάντσικ, από το σημείο του πέναλτι. Το στριβέα όπου να είναι θα έχουμε και μια αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ας δούμε πρώτα αυτή τη φάση. Από τον νεαρό αμυντικό. Νεύρα και από τον Παπαϊάν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν έγινε τίποτα. Για να έχουμε αυτούς τους εκνευρισμούς. Εδώ λοιπόν έχουμε την αλλαγή στο 11ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φραντσέσκος παραχωρεί τη θέση. Εδώ το πλάγιο σουτ από τον Μίνου, από τον Καλατζή που διώχνει ο Μίνου. Μανολάς. Κλόπας. Βασιλόπουλος. Μανολάς. Αφήνει για τον Αποστολάκη. Του σπρώχνεται, ανατρέπεται και έχουμε φάουλ που του κάνει Δημητριάδη. Δεν πέρασε η παλιά του Καραγεωργίου. Χριστοδούλου πίσω στο Βάντσικ. Το βολέ από τον goalkeeper του Παναθηναϊκού. Μανολάς. Δόνης. Διώχνει ο Καραγιάννης. Από τον Καλατζή κεφαλιά απόκρουση. Κάνει μια παλιά
Πολύ ωραία για τον Σαββίδη. Και την τελευταία στιγμή έχουμε corner που παραχωρεί ο Καλιτζάκης. 13. Στο corner είναι ο Σαββίδης. Άσχημα κρυμμένο. Ο Σαββίδης που κάνει τη σέντρα. Ο Μπατίστα από πολύ κοντά. Και είναι μοναδική ευκαιρία που χάνει, κυρίες και κύριοι, από την μικρή περιοχή, κυριολεκτικά. Ξανά τη φάση. Κοιτάξτε εδώ τι έκανε ο Σαββίδης. Και ο Μπατίστα από τη γραμμή σχεδόν της μικρής περιοχής δείχνει να ευνηδιάζεται και ο ίδιος. Και από άλλη κάμερα, εντελώς μόνος του, απλώνει το πόδι τον Μπατίστα και στέλνει την μπάλα out. Κατορθώνει να στείλει την μπάλα out από ένα τέτοιο ευνοϊκό. Και τον Πέτρο Ραβούση, βέβαια, δίπλα. Η σέντρα από τον Αλεξανδρή κατευθείαν η μπάλα out. Μπατίστα, Κλόπας, Δημητριάδης. Να το 1-2, γίνεται το σουτ και μια ακόμα χαμένη ευκαιρία από τον Φρανκ Κλόπα. Πολλές επιθετικές ενέργειες, πολλές πρωτοβουλίες και πολλή φαντασία στο παιχνίδι της. Κοιτάξτε πόσο εύκολα βρίσκεται σε θέση βολής και πάλι εδώ με τον Φρανκ Κλόπα και πάλι φάση. Κοιτάξτε από τόσο κοντά. Λιτζάκι Σαμπανάτοβιτς. Κλόπας. Με μία για τον Μπατίστα, που πάνε τον Καραγεωργίου. Δημητριάδης πάει να κάνει. Πλάγιο λέει ο Αποστολάκης. Και τελικά πλάγιο. Είχε δίκιο ο Στράτος Αποστολάκης. Καραγιάννης. Γίνεται η σέντρα και ο Καραγιάννης. Ένα ακόμη κόρνερ και πρέπει να είναι το έκτο για την ΑΕΚ. Σαββίδης εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει ο Βάντσικ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ζητάνε out. Ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση και είναι αμετάπιστος. Τρέχει ο Βάντσικ να μαζέψει την μπάλα. Και έχουμε ένα ακόμη corner για την ΑΕΚ. Ένα ντέρμπι ποτέ δεν πρέπει να επαναπάβεσαι. Όταν έχεις να κάνει μια καλή ομάδα που λέγεται ΑΕΚ. Ο Βάντσικ έτρεξε εκεί ο Αλεξανδρής, αλλά με δεύτερο πλονζόν, όπως είδατε, ο Βάντσικ μπλοκάρισε την μπάλα. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, αλλά διόρθωσε τη. Κλείνεται από τον Αποστολάκη, Κλόπας. Πάει να κάνει το ένα. Η αλλαγή του Παναθηναϊκού. Νάτος εδώ, ο Πατίκας, με το νούμερο 13 στην πλάτη. Μπαίνει λοιπόν ο Πατίκας στο 25ο λεπτό της επανάληψης και βγαίνει ο Ντανιέλ Μπατίστα. Τους βλέπετε εδώ. Κατά συνέπεια ντους εδώ της ΑΕΚ. Ντουσαν Μπάγεβιτς, Σαμπανάτοβιτς. Παίρνει ο Γιουγκοσλάβος, δίνει για τον Πατίκα. Στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο Πατίκας. Κάνει και το σουτ. Έχουμε... που κάνει πολλά μέτρα, γυρίζει και την μπάλα. Σαββίδης έξω από την περιοχή, πάει. Σφυρίζει αμέσως το φάουλ ο διαιτητής. Εκτελείται από τον Σαββίδη, διώχνει, δεν διώχνει κανένας. Κάνει και τη σέντρα, προσπαθεί να βρει, δεν βρίσκει κανένας παίκτη του. Με offside, ούτε καν out δεν πέρασε μπάλα. Τόσο άστοχο το σούτ από τον Γιουγκοσλάβο. Λέει ο διαιτητής. Αλεξανδρής. Παπαϊωάννου. Άνοιγμα για τον Σαββίδη προς τα δεξιά. Κοιτάξτε εδώ. Ο Σαραμπάκος έβγει από πίσω. Και ο διαιτητής σφύριξε, έδωσε offside αντί να δώσει το εμφανόστατο φάουλ του Μπάιο Καραγιάννη. Αλεξανδρής. Σαββίδης. Προσπαθεί να στο πάρει, να κατεβάσει την μπάλα. Τότε ξέρω ότι καταλαβαίνετε τι πρόβλημα είναι. Πώς σκοπεύετε να καλύψετε το κενό του Σαββέφσκι? Έχουμε παίκτες, πιστεύω ότι ο Σταμάτης που μπορεί να παίζει σε αυτή τη θέση και ο Αλέκο μπορούν να παίζουν έτσι όπως...